Και αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι κάποιοι δεν έχετε δει ακόμα το ύψος της αποζημίωσης να έχει πιστωθεί στους δικούς σας λογαριασμούς. Πάμε να σας λύσουμε όλες τις απορίες και όχι μόνο αυτό, με τη βοήθεια βεβαίως του Προέδρου του Φοροτεχνικού του Νομού Ηρακλείου, του κυρίου Δημήτρη Χριστοφοράκη. Κύριε Χριστοφοράκη, καλησπέρα σας. Και χρόνια πολλά, όχι μόνο λόγω των ημερών, αλλά και λόγω των γενεθλίων σαν σήμερα. Οφείλω να σας το πω, χρόνια πολλά, πολύχρονος. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Εθεατέτα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Χριστοφοράκη, έρχεται τρίτος κύκλος, από ό,τι φαίνεται, πληρωμών, που θα πούμε και ποιους θα αφορά. Όμως, από ό,τι φαίνεται, τίθενται σοβαρά ζητήματα, όπως για παράδειγμα μας λένε κάποιοι τηλεθεατές, ότι δεν έχουν κατατεθεί ακόμα τα 800 ευρώ της δεύτερης φάσης. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Ενώ καταρχήν το Υπουργείο Εργασίας μας είχε ενημερώσει ότι οι πληρωμές θα ξεκινήσουν και θα 25 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν έως 27, ήρθε με νεότερη ανακοίνωσή του και μας ενημέρωσε ότι οι καταβολές θα ξεκινήσουν 27 και θα ολοκληρωθούν στις 29 του μήνα, που τελικά το 27 είναι η ημερομηνία που κατατίθεται στην τράπεζα με βαλέρ, θα φανούν δηλαδή στους λογαριασμούς των δικαιούχων από αύριο το πρωί και μετά. Α, κάτι όπως γίνεται και στις επιδοτήσεις δηλαδή, έτσι, ναι, που κατατίθεται ναι, μια συγκεκριμένη ημερομηνία, όμως τα χρήματα θα έχουν τη δυνατότητα να τα δουν και να τα βγάλουν από την τράπεζα μία με δύο μέρες αργότερα ανάλογα με το τραπεζικό κατάστημα. Ναι, είναι 165.000 δικαιούχοι υπολογίζονται αυτοί που από αύριο θα δουν στους λογαριασμούς τους τα 800 ευρώ και είναι σε κρεμότητα το τρίτο κύμα πληρωμών για όσους δηλαδή υπέβαλαν από 20 Απριλίου και μετά και συνεχίζεται ακόμη υποβολή των αιτημάτων τους για το επίδομα των 800 ευρώ και μιλάω για το κομμάτι των εργαζομένων. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι το κομμάτι των επιχειρήσεων που επίσης με παράταση που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών ολοκληρώνονται οι αιτήσεις αύριο. Για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις μόνο ή και για νομικά πρόσωπα, κύριε Χριστοφοράκη? Αφορά το συγκεκριμένο επίδομα ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα εκτός ανωνύμων εταιριών. Η διαφοροποίηση ποια είναι? Ότι το επίδομα των 800 ευρώ είναι αναθυμή, δηλαδή σε κάθε νομικό πρόσωπο, το κάθε νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος γιατί έχει χαρακτηριστεί ως πληγής επιχείρηση, θα λάβει 800 ευρώ και όχι 800 ευρώ κάθε εταίρος ή κάθε μέτοχος. Θα είναι ένα 800 αυτούς. Μένει επίσης μια μεγάλη εκκρεμότητα που έχει να κάνει με την επιστημονική κοινότητα της χώρας. Ναι, και είναι τα 600 ευρώ. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Ναι, που με σημερινό δελτίο του Υπουργείου είπε ότι θα ολοκληρωθεί η πληρωμή του έως 30 Απριλίου. Δεν ξέρω βέβαια, δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση αν θα πρέπει να συμπληρώσουμε κάποια πλατφόρμα, αν θα πρέπει κάπου να μπούμε να ενημερώσουμε στοιχεία. Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να ολοκληρωθεί 30 Απριλίου, με δεδομένο το ότι δεν έχουμε ακόμα ούτε καν ενημέρωση για το που θα ενημερώσουν, ποια πλατφόρμα θα συμπληρώσουμε. Εκτός αν λάβει υπόψη του στοιχεία από τα ΚΕΚ, που και πάλι όμως δεν φτάνουν, διότι υπήρχαν πάρα πολλοί επιστήμονες, όπως έχουμε μάθει να τους λέμε τον τελευταίο καιρό, που επειδή δεν συμφωνούσαν με τη διαδικασία της επιμόρφωσης, δεν υπέβαλαν έτοιμα σε κάποιο ΚΕΚ. Εκεί είναι ένα θολό το οποίο πιστεύω τις επόμενες μέρες, αν όχι σήμερα, αύριο, να μας ξεκαθαρίσει το Υπουργείο πώς ακριβώς θα γίνει η καταβολή των συγκεκριμένων. Όσον αφορά τον τρίτο κύκλο των πληρωμών, όμως από εδώ και πέρα, ποιους θα αφορά πιο συγκεκριμένα, κύριε Χριστοφοράκη, ποιοι να περιμένουν λεφτά στους λογαριασμούς τους? Κοιτάξτε, χρήματα στους λογαριασμούς περιμένουμε. Είπαμε ότι όσοι υπέβαλαν και αφορά το δεύτερο κύκλο, που ξεκινάει από αύριο καταβολή. Όσοι δεν έχουν υποβάλει ακόμα ή υπέβαλαν αιτήματα, για εργαζόμενους μιλάμε, ναι, από 20 Απριλίου έως 30 που ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία αυτού του κύκλου επιχορήγησης, οι οποίοι θα δουν τα χρήματα να πιστώνουν στους λογαριασμούς τους από 3 Μαΐου και μετά. 3 Μαΐου και μετά. Ναι, με δεδομένο ότι το πρώτο τριήμερο του Μαΐου είναι το τριήμερο των διορθώσεων, τυχόν λάθη που έχουν κάνει. Επίσης, εκκρεμούν οι πληρωμές για το επίδομα των 400 ευρώ στους μακροχρόνια άνεργους, που επίσης θα ξεκινήσει από αύριο η καταβολή του και φιλοδοξεί το Υπουργείο να ολοκληρώσει τον κύκλο των πληρωμών στις 3 Μαΐου. Τελική ημερομηνία. Αυτές είναι λίγο πολύ οι πληρωμές των επιδομάτων που εκκρεμούν ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι η δεύτερη δόση καθυστέρησε το δεύτερο κύμα πληρωμών, φαντάζομαι για τεχνικούς λόγους, και με αυτό μας πήγε λίγο πίσω και δημιούργησε πολλή αγωνία και πολύ άγχος σε αρκετό κόσμο. Α, επίσης μια άλλη ομάδα που ξέχασα να αναφέρω είναι αυτή η τελευταία κατηγορία που εντάχθηκε και για την οποία δεν έχουμε
η φοροτεχνική καμία, μα πραγματικά καμία ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα πληρωθούν. Και αφορά αποκλειστικές νοσοκόμες, αφορά εργαζόμενους στην εστίαση, κυρίως του ξενοδοχειακού τομέα, που θα λάβουν επίσης το επίδομα. Αφορά την, εκεί έχουμε και μια παράταση όμως του επιδόματος ανεργίας, έτσι. Η δίμηνη ισχύει ακόμα ή έχει αλλάξει το καθεστώς? Ισχύει η δίμηνη παράταση. Εγώ δεν μιλάω για αυτή την παράταση. Ναι. Εντάχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα με απόφαση, ουσιαστικά ένα δελτίο τύπου, δεν έχει γίνει όμως ακόμα. Μια κατηγορία ανθρώπων που θα χαρακτηρίστηκαν ότι πλήγησαν, επαγγελμάτων που χαρακτηρίστηκαν ότι πλήγησαν και ορθά χαρακτηρίστηκαν ότι πλήγησαν. Και μιλάμε πλέον μόνο για εργαζόμενους, οι οποίοι όμως δεν έχουν σύμβαση εργασίας σταθερή με κάποιο εργοδότη. Σας είπα, είναι οι αποκλειστικές νοσοκόμες, είναι οι εργάτες των οικοδομών, είναι εργαζόμενοι στο κομμάτι της εστίασης που επειδή ακριβώς καθυστερεί να ανοίξει η εστίαση, δεν έχουν ενταχθεί. Είναι αυτή η ειδική κατηγορία που δεν ξέρουμε κι εμείς ούτε τον τρόπο, από τη στιγμή που δεν αναστέλλεται καμία εργασιακή σχέση, γιατί δεν υφίσταται τέτοια εργασιακή σχέση, ούτε πώς θα ολοκληρωθεί η διαδικασία τους, ώστε και αυτοί να λάβουν τα 800 ευρώ. Υπολογίζονται και εκεί μια κατηγορία περίπου στις 65.000 εργαζόμενους, που αναμένουμε και εκεί οδηγίες για να δούμε πότε θα μπορέσουμε να υποβάλουμε αιτήματα, με ποιο τρόπο θα υποβάλουμε τα αιτήματα και τελικά πότε οι άνθρωποι αυτοί θα πληρωθούν. Κύριε Χρυστοφοράκη, μια και μιλάμε για επιχειρήσεις και για υπαλληλικό προσωπικό, τον οποίο βεβαίως και η σύμβαση ανεστάλλει το προηγούμενο διάστημα εν ώψη και εν είδη κορονοϊού. Υπάρχει ένα ερώτημα τηλεθεατή που ρωτάει αν μπορούν οι εργοδότες να σπάσουν αυτή τη συνθήκη της αναστολής της σύμβασης και να επιστρέψουν πίσω στη δουλειά τους. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δίνεται αυτή η δυνατότητα στον εργοδότη? Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Η δυνατότητα στον εργοδότη μεν δίνεται να αναστείλει την ίδια ανασταλμένη εργασιακή σχέση, υπό ποια προϋπόθεση όμως? Ότι αυτή η αναστολή θα ισχύει από την πρώτη μέρα. Ουσιαστικά δηλαδή ο εργαζόμενος θα πρέπει να επιστρέψει τα 800 ευρώ, ο εργοδότης θα πρέπει να τον ασφαλίσει και να τον πληρώσει κανονικά για όλο το διάστημα από την πρώτη μέρα που τον έβαλε σε αναστολή. Ουσιαστικά δηλαδή ενώ δίνεται το δικαίωμα, πρακτικά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και μάλιστα αν ισχύουν όλα αυτά που ελπίζουμε όλοι μας να ισχύουν, που ακούγονται τις τελευταίες ώρες πολύ πιο έντονα, ότι από τις 4 Μαΐου και μετά θα ανοίξουν σιγά σιγά επιχειρήσεις όπως είναι κομμωτήρια, όπως είναι τα καταστήματα λιανικής πώλησης και διάφορες άλλες επιχειρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση οι εργοδότες σε κάποιες από αυτές που δεν έχουν κλείσει με εντολή διοικητικής αρχής, που εκ του νόμου θεωρήθηκε ότι ως πρώτη μέρα αναστολής είναι η 15 Μαρτίου, οπότε ερχόμαστε ακριβώς την ημέρα που λύγει η αναστολή για να δουλέψουν, θα βρεθούν επιχειρήσεις να ανοίγουν με το προσωπικό τους αναστολή με 4-5 μέρες υπόλοιπο ακόμα αναστολής, που σε καμία περίπτωση βέβαια δεν αξίζει τον κόπο να πάρεις το προσωπικό επειδή τους χρειάζεται 3-4 μέρες και να το πληρώσεις για 45 μέρες και να χάσεις το ευεργέτημα της αναστολής όπως αυτό σου δόθηκε από το ίδιο το Υπουργείο. Δεν ξέρω εκεί το Υπουργείο αν θα έχει κάποια μέρημνα, αν θα δώσει κάποια μέρημνα ή αν κάθε επιχειρηματίας, κάθε επιχείρηση θα κρίνει κατά το δοκούν. Θεωρώ ότι ίσως κάποιοι καθυστερήσουν και πραγματικά να ανοίξουν, εφόσον έχουν 2, 3 ή 4 μέρες ακόμα αναστολή το προσωπικό τους, για να μην αναγκαστούν να πληρώσουν τις υπόλοιπες 41 ημέρες. Μάλιστα. Όσον αφορά τα προγράμματα ΟΑΕΔ, αυτοί έχουν πληρωθεί, κύριε Χρυστοφοράκη? Έχουμε εικόνα εάν οι εργαζόμενοι που εργάζονταν βασικά μέχρι και σήμερα σε επιχειρήσεις μέσω των γνωστών προγραμμάτων, αν έχουν πληρωθεί, αν υπάρχει κάποιο ζήτημα, αν τίθεται κάποιο ζήτημα εκεί? Από όσο ξέρω δεν έχουν πληρωθεί τα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Αναφέρεστε προφανώς σε συμβάσεις μαθητείας σχολών του ΟΑΕΔ. Σωστά. Από όσο γνωρίζω δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Παρά τις αρχικές δεσμεύσεις του Υπουργείου, το 30 Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί και εκεί ο κύκλος των πληρωμών. Εκεί βέβαια τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά, διότι υπάρχουν όλα τα στοιχεία στα αρχεία του ΟΑΕΔ. Είναι ζήτημα μηχανογράφησης του ΟΑΕΔ, πότε θα στείλει το αρχείο στα τοπικά υποκαταστήματα, ώστε να πάει στις τράπεζες και να πληρωθούν τα παιδιά που εργαζόταν εκεί. Λοιπόν, άλλο ερώτημα. Τι θα γίνει φέτος με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα? Δεν ξέρω αν οι αιτήσεις, οι φετινές, θα διαφέρουν με ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα? Από όσο γνωρίζουμε, δεν θα έχει κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση είναι το επιπλέον επίδομα που δίνεται και θα είναι φάπαξ για τον επόμενο μήνα. 100 ευρώ ανά τέκνο, μέχρι το ύψος των 300 ευρώ ανεξαρτήτως ύψους αριθμού παιδιών, με συγχωρείτε, θα δοθεί μία φορά εν είδος επιδόματος λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Αυτά είναι που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Ξέρετε,
όλη η δημόσια διοίκηση, όλη η οργάνωση του Υπουργείου Τρόπου Οικονομικών όσο και του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Πρόνοιας αυτήν την περίοδο έχει πέσει πάνω στα μέτρα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του COVID και τον περιορισμό της οικονομικής κρίσης. Οπότε όποιες άλλες αλλαγές είναι να έρθουν, φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολλές αυτές, θα έρθουν μετά το Μάιο, μετά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε συνθήκες σταδιακά κανονικότητας. Μέχρι στιγμής μόνο παρατάσεις δίνεται σε ό,τι έχει να κάνει και σωστά. Μόνο παρατάσεις δίνεται σε ό,τι έχει να κάνει με σταθερά παλιά επιδόματα, είτε επίδομα ανεργίας είναι αυτό, είτε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι αυτό, είτε επίδομα στήριξης τέκνων, το γνωστό Α21. Σε όλα αυτά δίνονται μόνο παρατάσεις, προκειμένου να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο που είναι δύσκολο και οργανωτικά, αν θέλετε, και στα Υπουργεία και στα λογιστικά γραφεία, να μπορέσουμε να δουλέψουν, να μπορέσουν να τρέξουν νέα προγράμματα, νέα project, υπό την έννοια ότι δουλεύει το προσωπικό σε πολύ μειωμένο αριθμό. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα από το Υπουργείο Εργασίας, που αναφέρεται ότι εργάζεται το 30% του προσωπικού, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης τουλάχιστον. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να πάμε να τρέξουμε ένα νέο project πλέον. Κύριε Χρυστοφοράκη, μόλις μπούμε στην κανονικότητα, να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα βλέπουμε όλα αυτά. Μιλάτε για κανονικότητα. Δεν ξέρω βέβαια πόσο οραματίζεστε και πόσο σφρίζεστε την επόμενη μέρα, η αλήθεια είναι αυτή, και αν βλέπετε και κάποια παράταση τελικά του εν λόγω επιδόματος που αναφέραμε προηγουμένως για τα 800 ευρώ, είτε για τα 600, είτε για τα 400 στους μακροχρόνια ανέργους. Κύριε Κουμαντάκη, από το βήμα που μου έχετε δώσει αρκετές φορές, σας ευχαριστώ γι' αυτό. Μάθα να λέω κάθε φορά ότι όσο καταφέρουμε να περιορίσουμε το κομμάτι αυτό που λέγεται υγειονομική κρίση, τόσο θα περιοριστούν και οι συνέπειες στην οικονομία. Άρα λοιπόν θα περιοριστεί η υγειονομική κρίση. Από ό,τι φαίνεται, πάμε σε μια δεύτερη φάση. Ολοκληρώσαμε, θεωρώ με επιτυχία, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της υγειονομικής κρίσης και πάμε σταδιακά να ανοίξει ξανά η αγορά και να πάμε βήμα-βήμα. Όπως χρειάστηκαν 2 μήνες να ολοκληρωθεί λοιπόν το κομμάτι της υγειονομικής, αυτή η φάση μάλλον της υγειονομικής κρίσης, χωρίς να ξέρουμε τι μας περιμένει αύριο. Αντίστοιχα, προσδοκούν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση ότι θα χρειαστούν άλλοι 2 μήνες, ώστε να επιστρέψει κανονικότητα. Σε αυτούς τους 2 μήνες, τα ψανά σενάρια που ακούγονται είναι ότι θα πάμε σε σταδιακό άνοιγμα καταστημάτων. Σταδιακό άνοιγμα σημαίνει παράταση σε καταστήματα που θα μείνουν κλειστά. Σταδιακό άνοιγμα σημαίνει ότι πολλά επαγγέλματα θα μείνουν αρκετό καιρό ακόμα εκτός οικονομία. Άρα λοιπόν θεωρώ αυτονόητη τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων που θα παραμείνουν σε παγωμένη λειτουργία τους για ένα διάστημα ακόμα, όμως ένα μέτρο που δεν μπορεί να είναι κάθετο για όλες τις επιχειρήσεις. Μένει να το δούμε, η αλήθεια είναι. Μένει να το δούμε, ναι, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μένει να δούμε τις κυβερνητικές αποφάσεις, πώς θα είναι αυτές. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει μια στήριξη αυτές τις επιχειρήσεις. Ξαναλέω, ανακλάδο όμως, ανακατηγορία εργαζομένων δεν μπορεί να είναι τόσο κάθετο. Καταστήματα που θα καθυστερήσουν να μην ανοίξουν, καταστήματα που θα χαρακτηριστούν ξανά με ένα νέο κύκλο προφανώς ελέγχου και μετρήματος από τη μεριά της στατιστικής υπηρεσίας και από την Γενική Λογιστήρια του Κράτους του Οικονομικού Επιτελείου, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα δοθεί τώρα 800 θα είναι, 400 θα είναι. Λιγότερο θα είναι. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό θα το δούμε. Ναι. Πείτε μου και κάτι τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω και κλείσουμε πολύ σύντομα. Γιατί ναι, μεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας ένα κυκαιώνα πληροφοριών, επιδόματα, 800, 600, 400, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι. Αλλά όλοι μας έχουμε στην πίσω πλευρά του μυαλού μας και όχι ξεχασμένο ότι θα πρέπει να κάνουμε και τις φορολογικές δηλώσεις. Δεν ξέρω αν το άνοιγμα έχει γίνει. Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή, όπως το πιάσετε και εσείς. Όλο αυτό το διάστημα έχουν περάσει αυτό που λέμε μέτρα, οικονομικά μέτρα στήριξης γύρω από τον COVID. Μιλάμε για 6 ποινικοί, για περίπου 300 υπουργικές αποφάσεις, ναι, που έχουν περάσει σε ποσοστό, σε 100% από τα λογιστικά γραφεία. Ναι, μεν το σύστημα των φορολογικών δηλώσεων, το TAXIS, η γνωστή πλατφόρμα των φορολογικών δηλώσεων, έχει ανοίξει. Από εκεί και μετά δεν υπάρχει κανένας λογιστής αυτή την περίοδο που έχει προλάβει καν να κάνει έλεγχο, να έχει λειτουργήσει. Διότι όλο αυτό που συζητάτε έπρεπε να περάσει από εμάς και συνεχίζουμε ακόμα και τώρα να μιλάμε. Για φορολογικές δηλώσεις λοιπόν θα ξεκινήσουμε να μιλάμε μετά την Πρωτομαγιά, γιατί παράγειλα τρέχουν και άλλες δηλωτικές υποχρεώσεις. Όμως θεωρώ ότι είναι αυτονόητο και μη διαπραγματεύσιμο και δεν έχει να κάνει, αν θέλετε, με κάποιο επαγγελματικό συνδικαλιστικό αίτημα. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα αυτονόητο
μια αυτονόητη πρακτική ότι η φορολογική δήλωση για φέτος θα πρέπει να, όχι να ζητήσουμε παράταση, η ημερομηνία να επανακαθοριστεί, διότι είναι αδύνατον, αδύνατον πραγματικά και για υγειονομικούς λόγους και θα πρέπει να δοθούν οδηγίες και στους φορολογούμενους και στους λογιστές πώς θα δουλέψουν, γιατί απαιτείται προσωπική επαφή. Θα πάνε λίγο παραπίσω. Αυτή τη στιγμή πάντως που μιλάμε, το σύστημα μένει ανοιχτό και οι φορολογικές δηλώσεις λήγουν 36. Με την ελπίδα ότι το Υπουργείο σύντομα θα μας δώσει τη νέα ημερομηνία λήξη. Κύριε Χρυστοφοράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για όλες αυτές τις πληροφορίες χρηστικές για όλους μας, τις οποίες μας μεταδώσατε. Χρόνια πολλά και πάλι. Καλή δύναμη και καλή υπομονή σας εύχομαι.